είναι αυτή η καλύτερη στιγμή του ταξιδιού μας πάντα. Ρε Βέλη, κάθε στιγμή που είμαστε όλοι μαζί είναι η καλύτερη. Ναι, αλλά όταν έχεις απέναντί σου... τόσο κρύο και με τόση ταλαιπωρία από την προηγούμενη μέρα θέλουμε ένα ζεστό, ωραίο, high lux δωμάτιο. Μη μου πεις ότι έκλεισες αυτό εδώ πέρα. Τώρα σας παρουσιάζω το Raffles Hotel Europevsky whatever. Έψαξα, ρώτησα γνωστούς μου στην Πολωνία και μου είπαν legit ότι αυτό είναι το καλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα λιγότερο για... Ε, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Έλα, Μανατίδη, καλά θα τα γαμίσουμε τώρα εδώ, έτσι. The food is really nice. Wow. They are my idol. Συγγνώμη, τι γίνεται εδώ. Είναι πολύ οικία εδώ πέρα. Ένα μέρος που μας αρμόζει. Χρειάζομαι ολονών τις ταυτότητες. Ευτυχώς την έχουμε. Για πού είναι ταυτότητά μου. Όντως τώρα. Πρώτα μία. Εντάξει, Κωστάκη. Μαλάκα τώρα όντως που είναι ταυτότητά μου. At this point. Κάτσε, κλείσε λίγο. Γιατί μου την έβαλε αυτός μέσα στο πρωτοπόλιο. Έχασα χθες το τσαντάκι μου και ένας πολύ καλός Πολωνός ή μια πολύ καλή Πολωνή. Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και ευτυχώς δεν έχασα όλα μου τα πράγματα. Όλα μου τα υπάρχοντα είχα μέσα σε αυτό το τσαντάκι. Πιστεύω ότι είναι αυτό εδώ. Θες να ρωτήσουμε εδώ. Sorry, can I ask? What is this? This is an elevator. We have a person who is disabled. Also, we use this elevator. Just a few minutes from our hotel. They serve perfect pierogies as well as different kinds of Polish tradition. Πολύ όμορφο. Πολλές κοπέλες που δουλεύουν εξυπηρέτηση είναι... Γενικά δεν μπορώ να πιστεύω. Εγώ απλά κοιτάω και είμαι... Wow. And the level of the food is really nice. Και αυτοί πάντα στο γραφείο την έδινα πολύ άνετα. Είναι το ίδιο πράγμα και ο Στέλιος. Αλλά πιο κόσμιο. Πολύ άνετα. Smoke cigar or drink whiskey or something? I would be smoking them. Yeah, but only cigars. Cigars. Πάρουμε ένα μαξιλάρι για τον καναπέ σου, χάρη. Εντάξει, να πω κιόλας ότι στο ίδιο κτίριο στη γωνία έχει απλά ένα μαγαζί Hermès στο ξενοδοχείο. Για φλέφτες εδώ έτσι από πάνω. Wow. Δεν θέλω μια φάτα εδώ. Έλα, κάνω. Μετά. Α, τόντως. Follow me. Where is this like a mirror. This is TV. Yes. How? Wait, with that. After. Okay. After. Μην παίρνεις με τα παπούτσια μέσα στο μπάνιο μου. Εγώ ντρέπομαι που μου μιλούσε. Το σπίτι μου είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Έχει δύο. Πρώτη φορά το βλέπουμε σε ξενοδοχείο. Αυτό το φως. Αυτό το παράθυρο. Εγώ ντρέπομαι να έχει ασύ πέρα. Τι θα μου πούσει, Ζωή, φίλε. Δεν ντρέπεσαι να πατάς αυτά εδώ τα μάρμαρα. Όλα όσο είναι με Nike TN, ρε μαλάκα. Όσο πρόκειται και είναι αυτά, όλα είναι με Nike TN, εντάξει. Θα σου πω κάτι. Θέλετε να κοιμηθείτε όλοι στο άλλο και να μείνω λίγο μόνη μου, να έχω λίγο me time εδώ. Όχι. Δεν μου αξίζει. Όχι. Μαλάκα, σε έχουμε βάλει σε καλύτερα. Όχι. Όχι. Το ότι αράζουμε όλοι μαζί στο μπάνιο και δεν είναι καν περίεργο. Και μπορούμε να αλλάξουμε και. Σταμάτα να λες μαλακίες όλη την ώρα όμως. Καταρχάς, ρε φίλε, μπορούμε να φωνάξουμε και δεν έχουμε κανένα. Έχει πατήσει στο κυριότερο ξενοδοχείο με τέτοια παπούτσια και πατάει στο καλό. Ρε μάλακα, σου έχω πει 100.000 φορές. Πρέπει να δείχνεις ότι είσαι μέρος αυτού. Άμα το πεις, εδώ δεν κάτσε να πατήσει. Παιδιά. Τι είσαι, ρε μάλακα. Τι είσαι. Αν είσαι καθόλου εδώ, έσου 3% είσαι εδώ. Να πω κάτι. Είναι τέλειο δωμάτιο για να έρθει με γκόμενο, γκόμενα με ό,τι θέλει για σεξ. Έχει παντού καθρέφτες. Ναι. Έχει ντύμερ ο φωτισμός, το βλέπετε όλοι έτσι. Ah.
Για την τουλάπαρα. Μαλά, για την τουλάπαρα. Όπα, να δω λίγο τηλεόραση. Έλα την αράξουμε λίγο στο living room. Κάθε όλα μπορείς να τη φας. Για να δω λίγο τι λένε ειδήσεις για μένα. Όπα, ρε μαλάκα. Τι λες, ρε μαλάκα. Τι λέω. Πάτω. Η τηλεόραση είναι μέσα στον καθρέφτη. Ένα σταφύλι μπορώ να φάω. Ναι. Αυτό ισχύει. Στα χειρότερα θα είμαστε καλύτερα. Κάτσε λίγο γιατί είμαστε να μπει στην σχόλη. 1 εκατομμύριο ευρώ μου είπε. 1 εκατομμύριο να το βάλει τώρα στην τράπεζα, όχι αύριο, τώρα. Μου λέει όμω ευρώ, ενώ είχαμε συμφωνήσει. Μέσω. Λίρε είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, πε του όχι. Όχι, πε του. Όχι, πε του. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Μα έχουν κουράσει πια. Μας έχουν κουράσει. Τον αμανατίδηρα θα πάρουμε, θα τα δώσει αυτό σε μία μέρα. Αυτό δεν κάνει όλο. Έτσι, σε κλείνω λίγο. Να πάρω τον αμανατίδη, σε κλείνω λίγο. Ελα, μαν. Μα τι πάνε την πόρτα. Παιδιά, μα τι πάνε την πόρτα. Με έχει μείνει. Yes. There should be. Τι γελάτε, ρε. Έτσι παίρνει τα παιδιά, θα τη στείλει. Άρα, γιατί τρώω σοκολατάκια. Χάρη. Ρε σκανταλιάρι. 1 εκατομμύριο ευρώ. Και πάρω τον Αμανατίδη λίγο. Ένα Αμανατίδη. Σε 2 δόσεις τα θέλω, όμως δεν θέλω να αργήσουμε. Τι 2 δόσεις, ρε μαλάκα. Παιδιά. Δεν βλέπεις τι κάνουμε δουλειά. Το βλέπω απλά. Είναι έτοιμα τα γυμπαρλάκια. Πάμε να φάμε. Ευχαριστούμε, γυναίκα. Είναι ακριβό μακαρόν. Στέλιο, τι αυτό. Ο Μανατίδης βγάζει καλύτερα σχέδια. Έχω χάσει πάρα πολύ αυτό το σκετσάκι. Ή βάλτε με μέσα. Εσύ είσαι γυναίκα, τι θα κάνεις δουλειά. Εσύ δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα οικονομικά τώρα και τις business. Σωστά. Και παίζει κιθάρα. Όσο οι άλλοι εδώ πέρα δες τι κάνουν. Εγώ λέω να συνεργαστούμε με τον Αμανατίδη πιο στενά, γιατί μας έχει καλύτερες προσφορές και παραδίδει πιο γρήγορα τα projects. Ο άλλος ο Πουλόπουλος τον παίζει μαλάκα. Αυτός τι είναι, ο Γενικός Διευθυντής BAM. Συνεργαζόμαστε λίγο σε κάποια ζητήματα. Okay. Κυρίως εξωτερική διάρκεια. Απλά διάρκειας. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η γυναίκα έκλεισε αυτό το δωμάτιο και το ξενοδοχείο δεν είναι μόνο αυτό. Θέλετε να βάλετε μια βαθμολογία ή είστε αρκετά hyped για να βάλετε βαθμολογία και πλούτο. Για το δωμάτιο, έτσι, το ξενοδοχείο δεν το έχουμε δει ακόμα. Ναι. Εντάξει, το δωμάτιο είναι 10, τώρα μιλάμε μαλακίες. Εντάξει, όμως. Εγώ θα βάζω ένα 8,5. Ακόμα και το πώς έχουν βάλει τα γαμίδια, τα βιβλία δηλαδή στα ράφια. Α, στο διάλογο δηλαδή. Τι θέλετε, ρε μαλακίες, τι είστε πιο καλοί από εμάς, είστε ανώτεροι, είστε ρε μαλακίες. Τα βάζετε έτσι. Εγώ βάζω ένα 8,5 γιατί παρόλο που φαίνεται πολύ ωραία, δεν μου δίνει αυτή την αίσθηση του hospitality. Επειδή δεν έχει συνηθίσει τέτοια μέρη απλά. Σε αυτό το δωμάτιο μαζί μου θα μείνει όποιος μου συμπεριφερθεί καλύτερα μέσα στη μέρα. Μαρία, να σε πάω, σηκώτη στο δίπλα δωμάτιο. Ανέβασα στην παρά μου πράτσα. Πάμε να δούμε το δίπλα δωμάτιο. Όχι τώρα στο δίπλα δωμάτιο, δεν έχουμε έτσι εξωτικά. Εντάξει, θα σε αφήσω τούτο εδώ πριν από τη σκάλα. Θα σε γλύφουνε για να έχεις φίλους. Θέλω να με γλύφουνε για να έχω φίλους. Σου περιφέρονται καλά για να κερδίσουν πράγματα από σένα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Όχι, εγώ θα τα κάνω έτσι. Πάρε πίσω τον καρπούζι. Πας και σου πάρει κανένα δώρο. Εσύ δεν μου έχεις πάρει κανένα δώρο. Χάρης μου έχει πάρει ξέρεις πόσα δώρα. Θέλω σου πήρα δώρο. Τι μου πήρες ρε μαλάκα, αλήθεια τώρα. Ένα περιοδικό που είναι στα πολωνικά και δεν μπορώ καν να το διαβάσω. Αυτό είναι το τέτοιο. Είμαι στην Πολωνία. Πρέπει να έχεις κάτι από την Πολωνία. Τι έχεις ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει αυτό ότι προσπαθείς να κερδίσεις τη συμπάθεια κάποιου δίνοντας του πράγματα. Ότι θα κυβερνήσει το λίγο τώρα, εντάξει, έχει χωλώσει λίγο εδώ πέρα μέσα. Έχει μια ράχνη παρόλα αυτά εκεί πίσω. Και δεν έχω καμία σημασία σε αυτά. Άρα, Άννα Μαρία, τι πετυχημένη κοπέλα που είσαι. Περνάω τέλεια. Είμαι πετυχημένη, περήφανη, είμαστε όλοι για σένα. Τέλεια, δεν είσαι περήφανος για μένα. Δεν θα σε εκλείψω για να. Στη Θεσσαλονίκη σκέψη έχουμε βάλει και ένα κάδρο εκεί με σένα και γράφουμε We are all proud of you. Χάλια, ε! Λοιπόν, μπορείτε να φύγετε από το δωμάτιό μου.
είναι το δωμάτιό μου, είναι από του κοσμοφόρου, δεν νιώθω άνετα. Καλά, εντάξει, κορίλο, έχει και μπλοκάκι σημειώσει. Μπορεί και εκεί να γράψει του μαθηματικού υπολογισμού για τα χρήματα και την γενική διεύθυνση τη μπάμευση. Πέντε ψηφία. Μη μου το γράψει. Πέντε ψηφία μπορεί. Για πέντε ψηφία. Για να είσαι σύντο, αγόρι. Εγώ πέντε ψηφία. Το έχει πάρει τόσο βαριά, όντω. Είστε και δυστυχισμένοι. Θα καθέσετε στη μεγάλη σουίτα σα να κλαίτε όσο εγώ κάνω το μπάνιο μου και είμαι. Τοχικά. Για κάτσε λίγο. Πάει την πραγλίτσα σου εδώ. Πάει. Έλα γόρι μου. Το λυπάμαι για τον πιστεύω να το πάνε. Καλέ. Μες στο δικό μας χειρές. Έλα γόρι μου λυπάς. Πήγε να κλάψεις. Στο δύο με πήρες από τι άλλο θέλει. Και πανιέρα και ντουζιέρα και τουαλέτα. Σκουτάρα λίγο. Άντε γεια. Μπορεί να μην πατάς με τα παπούτσια στο μπάνιο μου, φύγε! Ρε φίλε, δεν γουστάρω να το παίζω οι πλούσιοι εδώ πέρα που ήρθατε και να κάνετε τι! Για ποιο λόγο προσπαθείτε να μου πείτε. Τι ωραία θέα έχεις, ρε Στέλιο! Μα ξέρω ότι υπάρχουν θετικά! Έχεις όλους τους ουρανούς! Ξέρω ότι υπάρχουν θετικά! Εσείς προσπαθείτε και καλά να με κάνετε να νιώσω καλύτερα! Ενώ εγώ είμαι νιώθω μια χαρά! Μια χαρά είμαι, μια χαρά είναι το δωμάτιο! Θες να κοιμηθείς μαζί μου? Όχι. Πήγαινε. Α, δεν θες να κοιμηθείς μαζί μου. Θα κάνετε μάτσι τόση ώρα, τώρα δεν ξαφνικά. Α, δεν θες να κοιμηθείς μαζί μου. Δεν θέλω. Δεν είμαι μια χαρά. Δεν θες να κοιμηθείς μαζί μου. Δώστε μια σφαλιάρα. Δεν θες να κοιμηθείς μαζί μου, Στέλιο. Όχι. Μα κατρεμόπαιξε το μάτι του. Θέλετε να ηρεμήσετε λίγο, να πάτε να κάνετε ένα μπανάκι μαζί. Θέλεις να έρθεις. Ιού, δεν είναι προσωπικό το ιού, απλά όχι, κατάλαβε. Wow, επειδή έχω λίγο παραπάνω κιλά. Όχι, κάνει! Τότε τι! Άντε μην βγάλω και το παντελόνι μου τώρα. Βγάλω. Ναι. Θες αυτό πραγματικά τώρα στο βίντεο σου. Κάναμε μπάνιο να βγάλουμε τη βρωμιά από χτες από το χειρότερο ξενοδοχείο. Αγκάζω εδώ πέρα πριγκίπισσα, αλλά τώρα είναι η ώρα να πάμε λίγο να δούμε το γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Γι' αυτό τους έβαλα όλους να βάλουν τις φόρμες τους. Χάρη, έλα! Τέλεια φόρμα η γυμναστική αυτή. Τέλεια φόρμα γενικά. Μην παίρνει κουπάν, η γυμναστική πάμε. Δεν το είδαμε ποτέ το μεταξύ. Θα ράξουμε εδώ το βράδυ. Να πάρουμε ένα ποτάκι εδώ πέρα να το πιούμε να κοιτάμε το βιού τη πόλη. Ωραία, μάγια εδώ, είναι όλοι ουρανοξύστε. Τελείω. Ήρεμα. Ήρεμα γιατί και τα white μου μπορεί να σκίσει το νόμο τρέχει πολύ. Ήρεμα. Άντε ρε φίλε, άντε κατόρε. Φόρμα δεν είπαμε, γυμναστική πάμε. Άσο μια πρόσφατα. Άσο Μαρία. Ήρθε το σπόγο, Φέρε, τρελάνε είμαστε όλους εδώ. Να κάτσω πάνω σου. Φέρε, εγώ πιστεύω εσύ. Όχι, σωρέ, είσαι λίγο κολλάνε. Πούστη. Πιστεύω εσύ. Τι έβαλα να με κάνεις έτσι. Φαινόμουν τόσο άνετος. Πού πάω, έχουμε δρόμο. Αλέτσι. Το μπούλ. Can I ask you, what is the ballroom, the white room and the red room? So there are our conference rooms. They go differently because they are different size. Oh, we can't go in now, right? Unfortunately, no. When there is a conference only? Well, if you are part of the conference, I think. Oh, okay. Yeah. It's a panel. Oh, it's a boutique. It's a boutique. Και δεν μπορώ να τη μιλάω επειδή είναι κούκλα. Τι είσαι κουμπλάρι, δεν μπορεί να είναι Μαρία. Εγώ δεν μπορώ, κουμπλάρι. Αλήθεια. Ναι. Εγώ το έχω συνηθίσει, ρε. Από πού? Να μιλάω σε πολωνίδες κούκλες. Έχει μιλήσει μόνο στις ελπιδόνες. Στην Άννα Μαρία. Το γυμναστήριο είναι μικρότερο από τη Αλβανία. Μπορώ να είδαμε εκεί τη Αλβανία. Και είχε και θέα. Εγώ θα κάνω ό,τι κάνει ο Καρπούζη, αλλά καλύτερα. Για πάμε. Σε εδώ, παιδί μου, σε εδώ. Για πάμε λίγο στο 7.5. Ωραία, το βάλω στο 8.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.5. 8.6. 9. Όχι, μπαίνε κονίλο. 9.1. Θα πέσε το ρεβά. 10. 10.1. Αν δεν μπορείς άλλο. 10.2. 11. 10.5. Ρε μαλάκι, θα πέσει εδώ. 10.5. 10.5.
Χαίρεσαι, ρε μαλάκα, δεν πάω άλλο. Άντε, καμί σκονιλό. Δεν όλα τα γονείς πόντσε, μαλάκα. Πας τα μότερα σου, ρε, τι κάνεις. Μόλα καταπέτσι όλοι. Κάρου κρατήσου. Όχι, έτρεξε. Εσύ ρε μαλάκα, θέλει να σηκώσεις τίποτα όμως. Και τα δύο κρατάς, άσε το μιλανάιμα. Α, καλά. Αλλά και τον έχω ξεφτυλίσει στον τύπο. Με τίποτα. Άου. Girl power και αρχίδια μάντολες. Καλά, κονίλο. Γι' αυτό ξεκινήσει. Ρε, δεν σας περίμενε τόσο ανταγωνιστικό. Μπράβο. Και τα μάτια σου γίνεται αυτά, Άννα Μαρία, νομίζω. Ναι, αμά. Τέλειο. Θα σε παρακάνω. Το άφησα, δεν θα μπορούσα να με ρίξω. Το άφησε. Χάρη, να σου πω λίγο κάτι. Έχει συντρώσει πάρα πολύ. Ο Στέλιος δεν έχει καταλάβει τίποτα. Λίγο νερό είχα ρίξει τη μάπα μου. Είμαστε εκεί από το γυμναστήριο. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Να σου κρατήσω ούτε εγώ ψα δύναμος. Τα έχω δεχτεί όλα, αδύναμο δεν θα με λες. Φαίνεται ξεκάθαρα, η μυϊκή διάπλαση εδώ πέρα. Θέλετε να ματήσετε τις πούτες. Είστε έτοιμοι να βουτήξουμε. Δεν παίρνετε μαγιό, όπως είπαμε. Κάντε ότι είναι μαγιό, αν σας ρωτήσετε. Ναι. Πετσέτες. Θα μας δώσουν μέσα. Τέλειο. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε πάρει. Πολύ ωραία η πισίνα εδώ, θα να πω. Από εκεί πέρα έχει και ένα καταράκτη και εκείνο το σεξιο. Από εκεί όμως ακόμα δεν έχω πάει να δω τι έχει πάνω εδώ. Μέσα στις πόλεις στο χαμάμ, ένα χαρέμι, κάτι τέτοιο δεν λέει. Πρέπει να έχουμε ένα χαρέμι. Έκλασα. Έτσι είναι τα υγρά ομοιρά μου. Υπέρευνα. Σου ποσάω να έχει τίποτα χαμάσει, τίποτα μάτια. Αυτό σου λέω. Απλά έχει για άντρες και γυναίκες. Θα σου πω κάτι. Υπάρχει σαουνά ή όχι. Ναι, απλά έχει. Απλά είναι διαφορετική για άντρες και γυναίκες. Είναι και των αντρών και των γυναικών. Θέλεις να πάμε όλες των αντρών. Θέλεις να πάρεις το καπέλο και να μιλάς λίγο αντρικά απλά. Δεν θα καταλάβεις εμείς τίποτα. Κοίτα εδώ ποιο μας αγαπηθεί. Γούμενη συνήθεια, ωραία μαλάκα. Υδρώνουνε τώρα εκεί μέσα. Πιστεύω τι λένε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να έχει πάει λίγο intrusive φάση εκεί μέσα στους υδρώτες εκεί. Με τόσο από έχουν περάσει εκεί. Δεν βλέπεις αυτό. Και νομίζω ότι εξελίσσεται ένα ειδήλιο. Το καλύτερο να του αφήσουμε μόνο του, τι λε. Ξεστή, πάμε να πιούμε και απλά βάλε την κάμερα να το έχουμε στο βίντεο. Έτσι, κύριο. Συγγνώμη, αυτό ήταν. Μα δεν αντέχω άλλο. Είναι πολύ καυτός.
αυτό. Τι έγινε, δεν ψήθηκε τελικά. Κάτι μου έκανε κάτι τέτοιο, Στέλιο μου λέει, μ' αρέσει πολύ που είμαστε εδώ. Και τους λέει και εγώ μωράκι. Μάλλον για την κάμερα και ξυλώδωσε. Εγώ φταίω. Δεν αφαιρούμε την κάμερα. Αυτά είναι λοιπόν και η βόλτα μας στο γυμναστήριο και τις σάουνες και τις πισίνες. Ήρθε η ώρα να βγούμε και λίγο στον έξω κόσμο, εντάξει, πολύ μείναμε εδώ κάτω. Πάμε λίγο να τσιμπήσουμε τίποτα γιατί πεινάσαμε. Παιδιά! Εντάξει, να σου πω κάτι. Είχα ονειρευτεί να βγούμε επιτέλους μία βόλτα ένα βράδυ. Δεν έχουμε βγει ποτέ από που πάμε. Μου έχετε γαμίσει την ψυχολογία, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν αργεί κάποιος, πρέπει να πει συγγνώμη, άργησα. Όχι να κοροϊδεύει κιόλα. Δεν περνάω καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο δεν περνάμε καλά. Πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε σε ένα εστιατόριο που έχω κλείσει. Δεν βρήκα αυτό που ήθελα. Ήταν κουλικού. Okay. Τώρα θα έχουμε ένα outfit of the day από το Στέλιο Νικολιδάκη, a.k.a. Κονίλο. Λοιπόν, ο λόγος που τύπου Σιάννα Μαρέ είναι επειδή ζήτησα τη βοήθειά της να διαλέξουμε ποια ρούχα να βάλω. Και έβαλα αυτό το ωραίο off-white καμισάκι με ένα ωραίο μαύρο παντελόνι και ένα supreme παπούτσι λευκό. Είχα αρκετούς ενδιασμούς για το πώς θα συνδέσουν αυτά τα ρούχα, αλλά ευχαριστώ πολύ την Άννα Μαρία που με βοήθησε να διαλέξω αυτό το outfit. Πώς βρίσκει τα ρούχα μου, 10 ετών. Εσύ Χάρη πώς το βλέπεις? Εμένα μήπως δεν σε νοιάζει η γνώμη μου, γιατί προτιμούσα να πάρεις τον Κωστάκη και την Άννα Μαρία. Άμα δεν σε νοιάζει η γνώμη μου, μάλλον δεν την αξίζεις. Θα πάρουμε και κοκτέιλάκια, ε. Μετά μπορούμε να χορέψουμε κιόλας. Εννοείται, Στέλιο. Α, έχει full Martini vibes εδώ, ε. Καλά, θα τα γαμίσουμε τώρα εδώ, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η μπάτση μακριά μας. Η μπάτση μακριά μας. Η μπάτση μακριά. Σήκωσε, ρε παιδί. Η μπάτση μακριά μας και τα μουνιά κοντά μας. Έτσι, ρε Γονίλο, έτσι, ρε Γονίλο. Γιάμι, γιάμι. Και Άννα Μαρία, χωρίς πλάκα τώρα, ξέρω ότι νόμιζα ότι πάμε σε κάτι πιο κυριλά, αλλά αυτό που βλέπω μπροστά μου, εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Σου αρέσει. Πάρα πολύ γουστάρω. Ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Είναι απλά καλό, είναι εξαιρετικό. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω, μαλάκα το κούτσι. Είμαι εδώ! Λοιπόν, έλα, σηκωθείτε, πάμε να χορέψουμε. Αυτό θέλω να πάρει. Μαλάκα, υπάρχει μια πάρα πολύ περίεργα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δείχνει να χορέψουμε. Έλα λίγο, Άννα Μαρία. Γεια! Μίλα και με. Τα βυζιά. Λοιπόν, Κονίλο, άκουσα με λίγο. Ξέρω ότι είμαστε στο βίντεο της Άννας Μαρίας, αλλά σκέφτηκα κάτι που είναι έτσι πολύ αντρικό, δεν χρειάζεται να έρθει μαζί μας. Πούμε καμιά δικαιολογία λίγο ότι πάμε να πρωτοκτούμε κάπου. Θα ξεπάω στο καλύτερο στρουτιτζάδικο της πόλης. Θα καλείς το ξέρω. Θα το δει αυτό το βίντεο. Εδώ με τον Κονίλο. Έχουμε δουλειές εμείς τώρα. Γεια, bye. Την αστυνομία αύριο. Μπουκάρα. Τι κράτησα χθες βράδυ. Την κάρτα του Κονίλο κράτησα χθες το βράδυ. Πώς την πήρες, ρε.
Ρε τσακάλι. Τη δεύτερη. Πάμε να μπουκάρουμε. Στέλιο! Στέλιο! Τι είναι ρε μαλάκα, hey, Στέλιο! Άντε ρε φίλε, έχει πάει 10 η ώρα. Τελείωνε! Πάμε! Πού είναι ο Στέλιος? Πρέπει να πάμε, έχουμε άλλη μία μέρα. Χειρότερα ξενοδοχεία. Ναι, αλλά αυτό το δωμάτιο μου αρέσει. Να, δεν είχε να δει, Γκλάρι, Στέλιο, θα τα εξηγήσω. Λέω κάθε λεπτό που αργήσει να στρώνε στα φυλάκια. Ωραία, να πω κάτι, ρε φίλε, με το σόβρακο. Δεν θέλω να με γράφει με την κάμερα του με το σόβρακο. Νιώθω ότι η τρίτη μέρα είναι πάντα και πιο δύσκολη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει όλοι στα όρια μα ο ένα με τον άλλον. Όχι, ρε. Εγώ πήγα να πω απλά ότι ο Κορνέλιος είναι το καλύτερο παιδί, απλά το πρωί είναι δύσκολο. Πολύ. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Λίγο θα είναι μεσημέρι και θα είναι όλο κομπλέ. Δύσκολο χαρακτήρα για πρωί. Καλά, χθες έγινε τσκου. Έγινε. Ήταν έξαλλη βραδιά. Σωστά! Πώς περάσατε χθες? Εγώ δεν μπορώ να συνελθώ ακόμα. Έγινε κάτι. Έγιναν διάφορα. Ενώ ζούσαμε. Κάναμε. Ροπή. Τίποτα από αυτά, όχι άλλο θέμα. Δεν θες τίποτα. Αλήθεια, είναι πολύ παγιτό για πρωινό. Βέλη, εγώ θέλω μία βάφλα. Δεν είναι, νομίζω ότι έχει βάφλα, έτσι βλέπεις. Πληρώσαμε 150 ευρώ το άτομο για το πρωινό. Ρώτα τους. Επίσης, εγώ τα πλήρωσα. Τι σε νοιάζει? Τι πήρες χάρη μια στιγμή? Ψωμί και τυρί. Δεν σε αλλάζει το χρήμα εσένα. Όχι, τάκη. Τα ίδια τρόπο τρώει σπίτι μου. Βίλ, εντάξει, ωραίο είναι το πρωινό, αλλά δεν είναι και τόσο ωραίο. Σου έφερε κατάλογο και σου είπε ότι έχεις εδώ πέρα όλες τις επιλογές που είχαμε και χθες στο μπραντ. Εγώ θέλω βάφλα, ρε φίλε. Φίλε, πάει το δρόμο βάφλα. Σε κανένα πρωινό δεν έχει βάφλα. Θα λίγο δώσω σαντουιτσάρα. Μαλάκα. Θέλεις να δώσω μια σαντουιτσάρα, μαλάκα. Μαρία, δεν μ' αρέσει αυτό. Στην υγειά μας, cheers. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Δεν θέλω. Είμαι αλλά κάτι θέλω. Παραμένει. Ναι. Σίγουρα. Είναι σπανάκι με αυγό. Αυτό ήταν. Ό,τι πλουσιότητα ζήσαμε, ζήσαμε. Αυτό το ξαναδοχείο και όλη η εμπειρία εδώ πέρα ήταν απίστευτη. Εμένα η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν κολυμπήσαμε στη πισίνα. Έλα, από τα τρία ξενοδοχεία που έχουμε πάει, Αλβανία, Σερβία αυτό και εδώ. Είναι το καλύτερο μακράν. Πάρε στα 5 αστεράκια που έχει. 100% του βάζει. Εγώ θα του βάζει ένα 8,5 στα 10. 8,5. Καλά είναι τα λούσα και τα περσίσια και τα θάλα. Θα ήθελα στο πρωινό να έχει μια κρέμα από με σοκολάτα. Ωραία. Να έχει... Ωραία, εντάξει, δεν είχε βάφλα και του βάζει. Έλα, μαλάκα κονιλό. Αυτό ήταν το καλύτερο. Αν γραμμίσου κονιλό. Ήταν πολύ καλό. Μην μιλάτε άσχημα, ήταν ρε ίσως παιδιά. Ήταν ίσως στα τόπια. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, Άννα Μαρία. Περίμενε, πριν κάνουμε την αγκαλιά. Είναι δυνατόν να μένουμε σε αυτό το πράγμα και να του βάζει 8,5? Όχι, πόσο ακατάδεκτος είναι? Ωραία, έχεις δίκιο, συμφωνώ. Είναι... Αχάριστος είσαι. Δεν τελείωσε αυτό το ταξίδι, γιατί πάμε τώρα στο χειρότερο ξενοδοχείο της Κρακοβίας. Ξενοδοχείο, ε. Όπως και επίσης έχει βγει... Όπως και επίσης έχει βγει το χειρότερο ξενοδοχείο στη Βαρσοβία. Είστε σίγουρα έτοιμοι για αυτό που θα γίνει σήμερα? Εγώ έχω γεννηθεί έτοιμη. No back off, Άννα Μαρία Βέλη. No back off. Okay. Φιλάκια. Το πρώτο ξενοδοχείο που θα πάμε είναι ξενοδοχείο φάντασμα. Όλα δείχνουν σαν να υπάρχει, αλλά έχω μάθει που πηγαίνει ότι έχει κλείσει. Πάμε. Ωραία, πέρα την πλάκα, θα κάνω ένα μπάνιο. Να πω κάτι, να πω κάτι. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτό το δωμάτιο δεν είναι ok? Μα αυτό λέω, είναι μια χαρά το δωμάτιο.